Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε μία ακόμα διάλεξη του μαθήματος ενσωματωμένα συστήματα. Είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος στο μάθημα και υπενθυμίζω ότι έχουμε άλλες 2 εβδομάδες για την ολοκλήρωσή του. Διανύουμε λοιπόν την 11η εβδομάδα και θα έχουμε τις επόμενες 2 εβδομάδες, εκτός από τα θέματα της θεωρίας, θέματα εργαστηρίου για high-level σύνθεση και VHDL. Στο σημερινό εργαστήριο θα συνεχίσουμε το εργαστήριο που είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα σχετικά με την αποστολή και λήψη δεδομένων στο cloud. Υπενθυμίζω ότι είχαμε δημιουργήσει ένα cloud web server και είχαμε κάνει μια αποσύνδεση ενός Raspberry. Θα τη συνεχίσουμε βέβαια, θα δούμε με Python πώς μπορούμε να στέλνουμε και να λαμβάνουμε δεδομένα και με Arduino. Θα ήθελα να σας δείξω κάποια ενδιαφέροντα ενσωματωμένα συστήματα προκειμένου να τα σχολιάσουμε και για να διευρύνουμε ίσως και τους ορίζοντές μας, γιατί μην ξεχνάμε ότι κάποια στιγμή που με το καλό θα τελειώσετε, θα πάρετε το δίπλωμα, μπορεί κάποιοι από εσάς να ασχοληθείτε με το σχεδιασμό ενσωματωμένων συστημάτων και να παρατηρήσετε τον κόσμο, να δείτε πού μπορείτε να συνεισφέρετε, πού μπορείτε να προτείνετε καινοτόμες ιδέες, καινοτόμες λύσεις και να δημιουργήσετε τέτοια προϊόντα. Προϊόντα λοιπόν υλικού και λογισμικού. Και το πρώτο προϊόν που θέλω να σας δείξω συνδέεται και με την εποχή που ζούμε, δηλαδή μια εποχή τηλεεργασίας και τηλεδιασκέδασης, τηλεπαρακολούθησης αθλητικών γεγονότων. Σε αυτό λοιπόν το άρθρο που θα σας δείξω είναι ένα προϊόν όπου φέρνει τη δύναμη και το πάθος των παικτών σε ένα κήπεδο στο καναπέ του σπιτιού μας. Ας δούμε λοιπόν αυτό το προϊόν. Επιθυμίζω έχω το chat ανοιχτό, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Και είναι το butt kicker. Το butt kicker, τι είναι το butt kicker? Το butt kicker, αυτολεξί, σημαίνει κλωτσιά κάπου. Και στην πραγματικότητα είναι ένα προϊόν το οποίο κλωτσάει. Βέβαια δεν σε κλωτσάει άμεσα, αλλά κλωτσάει τον καναπέ που βρίσκεσαι. Και αυτό για να μεταφέρει περιραίουσα ατμόσφαιρα στο γήπεδο, επειδή δεν μπορούμε να βρισκόμαστε στο γήπεδο. Και αυτό είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα που δέχεται κάποια σήματα και τα μεταφέρει στον καναπέ. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το προϊόν, κάποιοι, όπως αναφέρετε, που θέλουν να παρακολουθήσουν έναν αγώνα και δεν μπορούν όμως, είτε γιατί βρίσκονται σε καιρούς όπως χαλεπούς καιρούς πανδημίας ή σε άλλους λόγους, είναι σε άλλη απόσταση, σε άλλο γήπεδο που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Έτσι λοιπόν, θέλανε κάποιοι να βιώσουν το περιβάλλον αυτό και δημιούργησαν αυτό το ενσωματωμένο σύστημα όπου συνδέεται, όπως βλέπετε, στο καναπέ και μπορεί κάποιος να βιώσει αυτά τα συστήματα γιατί στέλνονται κατάλληλα σήματα από συγκεκριμένους αγώνες σε αυτό το ενσωματωμένο σύστημα και σου δονεί τον καναπέ. Δημιουργεί λοιπόν μία ακόμα αίσθηση. Εκεί που είχαμε 3D, τώρα έχουμε 4D. 4D Sports. Ξέρετε, δαπανούνται πολλά χρήματα στην απόλαυση των αθλητικών γεγονότων, αφού έχει ένα κοινό εκατομμυρίων γενικότερα κάποια μεγάλα αθλήματα, όπως το βασιλιά του σπορτ, το ποδόσφαιρο. Άρα αυτή η εμπειρία, αν μεταφερθεί με ένα τέτοιο προϊόν σε παθιασμένους θεατές, είναι κάτι που μπορεί να είναι καινοτόμο, μπορεί και να συμβάλλει στην καλύτερη εμπειρία. Έτσι λοιπόν έχουν τοποθετηθεί εισιτήρια σε κάποια γήπεδα. Συγκεκριμένα στο γήπεδο, αρχικά είχαν σε αυτό το γήπεδο, σαν όπου ήταν αυτή η ομάδα, Sharks, και μόλις ανοιχνεύουν
κάποια σύγκρουση στους πράκτες που βρίσκονται περιμετρικά του γηπέδου, τότε μεταφέρονται κάποια σήματα μέσω της ψηφιακής τηλεόρασης. Η ψηφιακή τηλεόραση μας δίνει πολλές έξτρα δυνατότητες και μπορούμε να έχουμε και έξτρα κανάλια πληροφορίας. Και αυτό το κανάλι πληροφορίας ασφαλώς δεν φαίνεται στην οθόνη, αλλά κάποιος έχοντας αγοράσει μια τέτοια συσκευή μπορεί να το τοποθετήσει, δηλαδή να το σήμα που έρχεται να το συνδέσει σε αυτή τη συσκευή και να ανοιχνεύει σε πολύ γρήγορο ασφαλώς χρόνο, γιατί τη στιγμή που βλέπεις το βίντεο ότι γίνεται κάτι, εκείνη τη στιγμή θέλεις να νιώσεις, συγχρονισμένα λοιπόν, να νιώσεις τον ήχο και τη δόνηση. Και είναι μια αρκετά χαμηλή συχνότητας δόνηση, όπου, όπως βλέπετε, 300 βατ ενισχυτής μπάσων, και αυτό το μπάσο το νιώθεις, τρέμει λίγο ο καναπές και νιώθεις λοιπόν αυτό το bone jarring impact, δηλαδή αυτή τη σύγκρουση που γίνεται στο γήπεδο, τη νιώθεις και εσύ ο ίδιος. Αυτό το ενσωματωμένο σύστημα αρχικά παρουσιάστηκε το 2014-2015 και από εκεί τότε είναι το άρθρο, αλλά πουλιέται ακόμα και σήμερα. Και κοιτάξτε, έχει πέσει η τιμή του βέβαια, μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί. Είναι αυτό το σύστημα που δέχεται το σήμα από τη μία και συνδέεται με αυτό το σύστημα από την άλλη. Είναι ένα ενσωματωμένο σύστημα, δηλαδή έχει επεξεργαστεί, έχει είσοδο, έχει έξοδο. Μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί, βλέπετε, στα $160. Ο τρόπος που το τοποθετεί αυτό τώρα είναι και για παιχνίδια κιόλας, όχι μόνο τηλεόραση. Δηλαδή, αυτό μπορεί κάποιος να το χρησιμοποιήσει και αλλού, όχι μόνο στην τηλεόραση. Μπορεί λοιπόν αυτό το προϊόν να κάνει καλύτερο και καλύτερη εμπειρία και στο gamer και αλλού. Και βέβαια έχει, όπως έχουμε δει, καλές κριτικές. Πάντως, είναι ένα ενδιαφέρον ενσωματωμένο σύστημα που σου δίνει μια ακόμα αίσθηση, μια καλύτερη αίσθηση της εμπειρίας. Λοιπόν, κάτι άλλο που θέλω να σας δείξω, ειδικά και στις μέρες μας, φαντάζομαι, λόγω της απόστασης, θα δει και ιδιαίτερη απήχηση. Λοιπόν, κάποιο άλλο τώρα ενσωματωμένο σύστημα που θέλω να σας δείξω, είναι αυτό εδώ. Και τι είναι, εδώ έκλεισε η εικόνα, είναι ένα τηγάνι. Αλλά όχι ένα οποιοδήποτε τηγάνι, ένα τηγάνι με Bluetooth. Μπορεί κάποιος να πάρει αυτό το έξυπνο τηγάνι, το οποίο Bluetooth συνδέεται με το κινητό του, με η κατάλληλη εφαρμογή, και μπορεί να το καθοδηγεί το κινητό με τη συνταγή, με μια συνταγή που παρουσιάζει και τα βήματα, στο να μαγειρεύει και να βελτιώσει τέλος πάντων τη μαγειρική του. Και υπάρχουν και σε αυτό αρκετές καλές κριτικές. Τώρα μπορούμε να δούμε τι είναι. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω βέβαια τις κριτικές, έκλεισα το παράθυρο κατά λάθος, αλλά συγκεκριμένα θυμάμαι μία που διάβασα πριν από λίγο, που έλεγε ότι δεν ήξερα να μαγειρεύω, αλλά με αυτό το τηγάνι μπόρεσα και έγινα καλός μάγειρας. Βέβαια, νομίζω είναι και υπερβολές από ένα σημείο και μετά, γιατί πόσο δύσκολο είναι να χειριστεί κάποιος ένα τηγάνι. Τούτης δίνει έναν αέρα υψηλής τεχνολογίας στην κουζίνα και κάποιος που του αρέσουν όλα αυτά τα gadget, θα μπορούσε να το δοκιμάσει. Βέβαια, πιστεύω είναι λίγο περιττό να βάλουμε Bluetooth σε ένα τηγάνι. Εντάξει, πόσο δύσκολο είναι να μαγειρέψει κάποιος, αλλά εντούτοις υπάρχει σαν προϊόν. Δηλαδή, το προηγούμενο προϊόν για μένα θα ήταν πιο σημαντικό ως ενσωματωμένο σύστημα από ό,τι αυτό. Αλλά εντούτοις κάποιος κατασκεύασε και αυτό. Και σας είπα, πάρτε ιδέες παρατηρώντας τον κόσμο τι μπορείτε εσείς να συμβάλλετε. Τι καινοτόμο προϊόν μπορείτε να παρουσιάσετε και σε ποια αγορά απευθύνεται. Συνεχίζοντας λοιπόν με τα προϊόντα αυτά, θα σας δείξω και το τελευταίο προϊόν, το οποίο είναι μια ιδιοκατασκευή, είναι ξυπνητήρι.
είναι ένα χέρι που συνδέεται, κλασικά φαντάζομαι θα μπορούσε να είναι ένα Arduino για παράδειγμα, ένας κινητήρας, δίνει ρεύμα και αυτό περιστρέφεται πάνω από το κεφάλι κάποιου και τον ξυπνάει. Ένα ξυπνητήρι για αυτούς που δυσκολεύονται να ξυπνήσουν. Νομίζω αυτό δεν θα έχει βέβαια πολλές πωλήσεις. Είναι η ίδια κατασκευή όπως φαίνεται, το πρωτότυπο αυτό. Δεν το είδα να πουλιέται. Φαντάζομαι δεν συνέχισε προς την κατασκευή του. Εν τούτοις είναι ένα ιδιαίτερο ξυπνητήρι, γιατί καταλαβαίνετε, μόλις ενεργοποιηθεί, γυρίζει ένας κινητήρας και περιστρέφει ένα χέρι που ξυπνάει, ίσως με κάποιο πιο απότομο και βίαιο τρόπο, αυτό που κοιμάται. Λοιπόν, κάτι που θα ήθελα να σας δείξω αφορά πάλι ένα διαστημικό όχημα και αυτό που είναι, είναι το Mars Climate Orbiter 1998. Σε προηγούμενη διάλεξη σας είχα δείξει για για το δυστύχημα που είχε γίνει στο άλλο όχημα, το Άρια. Σε αυτό τώρα τι έγινε, ήταν λοιπόν ένα όχημα Orbiter για το κλίμα, το οποίο ζύγιζε 338 κιλά και εκτοξεύτηκε από την NASA. Το προηγούμενο ήταν, θυμίζω, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Διαστήματος, δηλαδή και η NASA έχει παραδείγματα στοχιών από ενσωματωμένα συστήματα, όχι μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τι έγινε εδώ πέρα. Αυτό θέλανε να το στείλουν στον Άρη για να μελετήσει τις κλιματολογικές συνθήκες, την ατμόσφαιρα, την επιφάνεια και τον τρόπο επικοινωνίας. Έτσι λοιπόν, εκτοξεύτηκε αυτό εδώ, το 58, αλλά, όπως φαίνεται από τη φωτογραφία, καταστράφηκε. Και το μότο αυτό δεν ήταν μια καλή μέρα. Ασφαλώς καταστράφηκε πολλά εκατομμύρια ζημιά. Και ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν η ακεραιότητα των δεδομένων. Γιατί? Υπήρξε λοιπόν πρόβλημα στο software. Για μια ακόμα φορά, το λογισμικό ήταν υπεύθυνο για την καταστροφή όλου του συστήματος. Και μάλιστα, το πρόβλημα ήταν ως αποτέλεσμα ενός μετασχηματισμού μονάδων. Γιατί? Γιατί συνεργάστηκε η Lockheed Martin, η οποία έδινε, χρησιμοποίησε Imperial Units, αυτό το σε αγγλικές μονάδες μέτρησης, ενώ η NASA περίμενε μετρικές μονάδες. Καταλαβαίνετε, ας πούμε, διαφορά μεταξύ ίντσας και σεντιμέτρ, ή μέτρο. Έχει απόκληση. Δεν μπορούμε, αν σου πει άλλος 5 και εσύ περιμένεις ότι θα είναι 5 ίντσες, ενώ είναι 5 μέτρα, έχει μια μεγάλη διαφορά. Έτσι λοιπόν, όλοι κάνουν σφάλματα και λάθη. Και το πρόβλημα βέβαια ήταν στους μηχανικούς της NASA, όπου δεν είχαν κάνει ή δεν είχαν διευκρινίσει το τι μονάδες τελικά επιστρέφουν κάποια συστήματα. Και γι' αυτό χάθηκε αυτό το spacecraft, αυτό το διαστημικό όχημα. Ή με άλλες λέξεις, μία λάθος υπόθεση για τα δεδομένα οδήγησε στην καταστροφή αυτού του οχήματος και ασφαλώς πήγε πιο πίσω το πρόγραμμα εξερεύνησης του ΆΡΕ. Πρέπει να θυμόμαστε λοιπόν ότι τα δεδομένα, χωρίς να γνωρίζουμε την πλήρη εικόνα, δεν είναι μόνο ασήμαντα, αλλά είναι και καταστροφικά. Γι' αυτό και εγώ, πάντα όταν βλέπω κάποιο σχήμα, κάποια γραφική παράσταση, ζητάω μονάδες. Και στο κείμενα βέβαια των διπλωματικών, αλλά και στις γραφικές αποκομίσεις, βλέπω ας πούμε έναν άξονα και λέει τιμές 0, 1, 2, 3, 100. Και κάτω δεν έχει μονάδες. Λέει, τι είναι αυτό? Υπάρχει δηλαδή άξονας χωρίς μονάδες? Όλοι οι άξονες πρέπει να έχουν μονάδες. Εκτός αν είναι ένα αδιαβάθμιτο στοιχείο, κάποιος αριθμός που πραγματικά δεν έχει μονάδες, αλλά κάτι τότε πρέπει να γράψουμε
μια λέξη από κάτω. Για παράδειγμα, μπορούμε να πούμε speed up, επιτάχυση. Δεν μπορούμε να βάζουμε νούμερα χωρίς διευκρίνηση. Είναι λάθος. Και είναι μια από τις πιο συχνές παρατηρήσεις που κάνω σε κείμενα που διαβάζω σε διπλωματικές, αλλά όχι μόνο από φοιτητές. Ξέρετε, ακόμα και σε δημοσιεύσεις που μου στέλνουν περιοδικά και συνέδρια για να τα κρίνω και να αποφασίζω κατά πόσο αξίζουν να δημοσιευθούν ή όχι, και εκεί βρίσκω τέτοια λάθη και τα σημειώνω. Βέβαια, σημειώνω ότι λείπουν οι μονάδες μέτρησης. Παρακαλώ, κάντε ένα revision, προκειμένου να μπορέσει να δημοσιευθεί το συγκεκριμένο άρθρο. Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα σημειώνουμε και πάντα να βάζουμε μονάδες. Εμείς ως μηχανικοί δεν πρέπει να υποθέτουμε ότι ο άλλος θα καταλάβει. Και υπάρχει αυτή η φράση που λένε, ας πούμε, 5, και όλος λέει τι 5. Δηλαδή, ένα νούμερο μόνο του, χωρίς context, είναι προβληματικό. Αυτό λοιπόν ήταν το Mars Orbiter, ένα ακόμα διαστημικό σκάφος που καταστράφηκε λόγω προβλήματος λογισμικού. Ενώ καταλαβαίνετε, θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μία γραμμή κώδικα μετατροπής από το ένα σύστημα στο άλλο, για μία γραμμή κώδικα που δεν μπήκε, δημιουργήθηκε και καταστράφηκε ένα μεγάλο όχημα. Δημιουργήθηκε αυτή η ιστορία και καταστράφηκε ένα όχημα. Μια που μιλάμε για οχήματα διαστημικά, κοιτάξτε εδώ τι βρήκα. Αυτό το παίρνει ένα Xilinx. Xilinx είναι εταιρεία που κατασκευάζει FPGA. Δηλαδή, αυτά τα τσιπάκια που μπορούμε να τα επαναδιαμορφώσουμε σύμφωνα με τον bitstream προγραμματισμό. Όπως βλέπετε, είναι αρκετά μεγάλο αυτό. Δεν είναι ένα τσιπάκι που εκφέρει τις τυπικές διαστάσεις που συναντάμε σήμερα. Επίσης, βλέπετε ένα μέγεθος κυκλικό και μας οφείλει να καταλάβουμε ότι αυτό είναι μέρος ενός πυραυλικού συστήματος. Και πράγματι, αυτή η πλακέτα είναι μέρος του συστήματος οδήγησης πυράβλου, guidance missile embedded, όπου καθοδηγεί τον πύραυλο προς την ακριβή τοποθεσία του στόχου. Και εδώ στο FPGA εκτελεί τις πράξεις που απαιτούνται κάθε φορά, της τηλεμετρίας και της διόρθωσης στόχου, με τα αισθητήρια ασφαλώς που λαμβάνει, και δεν τοποθέτησαν κάποιον επεξεργαστή, γιατί είναι τελείως custom. Δηλαδή, εδώ πέρα φέρει συγκεκριμένα επεξεργαστικά στοιχεία, ενδεχομένως μπορεί να χρησιμοποιεί και redundancy, δηλαδή το ίδιο στοιχείο να το έχουν τρεις φορές να εκτελεί τις ίδιες πράξεις, κλωνοποιημένο, και κάθε φορά η πλειοψηφία να αποφασίζει ποιο είναι το αποτέλεσμα και ποιος είναι ο ορθός υπολογισμός. Έχω και φωτογραφία της άλλης πλακέτας. Βλέπετε εδώ τους επεξεργαστές και ο τρόπος που γίνεται η διασύνδεση. Βλέπετε αυτό το interface, όπου από τη μία είναι τα αρσενικά pins, από την άλλη είναι οι θετικές οπές. Και έτσι κουμπώνει λοιπόν, έχει διάφορες τέτοιες πλακέτες, διάφορα επίπεδα. Είναι πολυεπίπεδη αυτή η οργάνωση και όπως βλέπετε είναι αυτό το ενσωματωμένο σύστημα που κάποτε καθοδηγούσε πυράβλους προς το στόχο του. Και αυτά βέβαια κάποια στιγμή αποσύρονται. Βέβαια αυτά δεν πωλούνται στην αγορά γιατί έχουν διαβαθμισμένο υλικό. Αυτό τώρα, αυτή η φωτογραφία βρέθηκε από κάποιον που την ανέβασε σε συγκεκριμένο site, έτσι ένα site που είναι για ιδιαίτερα ενσωματωμένα συστήματα και την αντέγραψε να σας τη δείξω. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για λειτουργικά συστήματα ενσωματωμένων συστημάτων. Ως τώρα στο εργαστήριο έχουμε δει περιπτώσεις όπου χρησιμοποιούμε λειτουργικό σύστημα όπως το Raspberry. Για παράδειγμα, το Ubuntu. Σας είχα δείξει και την προηγούμενη εβδομάδα για το δικό μου ενσωματωμένο σύστημα που έχω δημιουργήσει βασιζόμενο στο Ubuntu,
με τις δικές μου ρυθμίσεις και την καταλληλότητά του για robustness, δηλαδή για να είναι ανεκτικό σε σφάλματα και τι έχω κάνει. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου έχουμε συμμετωμένα συστήματα χωρίς λειτουργικό σύστημα. Είδαμε για παράδειγμα το Arduino. Σε κώδικες BSDL που δεν τοποθετούμε κάποιον επεξεργαστή, έχουμε τη δυνατότητα να είναι bare metal programming. Δηλαδή, έχουμε προγραμματισμό γυμνού υλικού. Αυτός ο όρος, bare metal programming, σημαίνει προγραμματίζουμε, αλλά προγραμματίζουμε τα πάντα χωρίς υποστήριξη από λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, είσοδο, έξοδο, χρονοδρομολόγηση και το καθεξής. Ας δούμε την κατηγορία λοιπόν των λειτουργικών συστημάτων. Θα ήθελα βέβαια να σας ανοίξω ένα άρθρο σχετικά με το πώς γίνεται η επιλογή Selecting Embedded Operating System. Γιατί υπάρχει περίπτωση να θέλετε να επιλέξετε ένα λειτουργικό σύστημα διαφορετικό. Συνήθως, για παράδειγμα, σε Raspberry βάζουμε Ubuntu ή Raspbian. Θα μπορούσε κάποιος να βάλει κάποιο άλλο, να είναι πιο εξειδικευμένο. Και είναι ένα άρθρο που έγραψε ο Colin Walsh. Ο Colin Walsh είναι ένας μηχανικός, μάλλον συνταξιούχος πια, της Mentor Graphics. Και έχει διατηρεί μια στήλη στη Mentor. Η Mentor Graphics είναι εταιρεία που ασχολείται με το για την παραγωγή software για ενσωματωμένα συστήματα. Και ο Colin Walsh είναι ένας συνταξιούχος μηχανικός, έχοντας πάρα πολλά χρόνια εργαστεί σε θέματα ανάπτυξης ενσωματωμένων συστημάτων και παρακολουθώ τη στήλη του. Είναι μια ενδιαφέρουσα στήλη. Λοιπόν, και αναφέρει ότι πολλά ενσωματωμένα συστήματα χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα. Και χρησιμοποιούν αυτό γιατί μας παρέχει πολλές ευκολίες, όπως θα δούμε και στην αντίστοιχη διάλεξη. Βέβαια, αυτό δεν ήταν πάντα. Δεν ίσχυε πάντα, γιατί ένα λειτουργικό σύστημα συνδέεται με μια αυξημένη πολυπλοκότητα και έχει δικά του προβλήματα. Εσφαλώς και ότι οι επεξεργαστές του παρελθόν ήταν πολύ μικρότερων δυνατοτήτων, συνέβαλε σε αυτό, γιατί δεν μπορούσαμε να τρέξουμε και λειτουργικό σύστημα και εφαρμογές. Γι' αυτό παλιά τα ενσωματωμένα σύστηματα ήταν πιο αφοσιωμένα σε λιγότερες εφαρμογές και όχι όπως σήμερα που έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε πολλές διεργασίες ταυτόχρονα σε ένα ενσωματωμένο σύστημα. Έτσι λοιπόν, αναφέρει εδώ μια ιστορία ότι κάποιος ήθελε τη βοήθειά του ως προς την επιλογή του κατάλληλου λειτουργικού συστήματος για την εφαρμογή. Καταρχήν, σημειώνω αυτή τη φράση, δεν υπάρχει μια απλή διαδικασία. Δηλαδή, όταν έρχεται κάποιος ένα μηχανικό και το ρωτήσει μια γενικού τύπου ερώτηση, για παράδειγμα, τι λειτουργικό σύστημα επιλέξω σε μετά μέσα, δεν υπάρχει μια επιλογή. Βάλε Ubuntu, βάλε Linux, βάλε FreeBSD. Πάντα πρέπει να ελέγχουμε τις προδιαγραφές. Γι' αυτό σας το έχω πει και στην αρχιτεκτονική υπολογιστών. Από όταν κάποιος έρθει σε εμάς για υπολογιστές και μας ρωτήσει τι υπολογιστή να πάρω ή ποιος είναι ο καλύτερος υπολογιστής που μπορώ να αγοράζω, δεν μπορούμε να δώσουμε τέτοια απάντηση. Πρέπει να πούμε, δώσ' μου τις προδιαγραφές, τι κάνεις, τι ασχολείσαι, τι ανάγκες έχεις και θα σου βρω την καλύτερη επιλογή για τις ανάγκες που έχεις εσύ. Η οποία όμως, αυτή η επιλογή δεν θα είναι η επιλογή που θα πάρει κάποιος άλλος. Δηλαδή, η επιλογή που θα δώσω για σένα δεν σημαίνει ότι μπορεί να την πάρει κάποιος άλλος, εκτός αν έχει τις ίδιες ανάγκες. Αυτό και στους γιατρούς ισχύει, παντού ισχύει. Δηλαδή, αν πάρει κάποιος ένα γιατρό και πάρει μια αγωγή, δεν μπορεί κάποιος άλλος με παρόμοια ίσως προβλήματα να πάρει copy-paste ακριβώς την ίδια συνταγή και να την ακολουθήσει. Είναι εξατομικευμένη συνταγή, είναι εξατομικευμένο το σύστημα, το ενσωματωμένο σύστημα ή υπολογιστής που σχεδιάζουν. Έτσι λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη. Και αναφέρει για τα λειτουργικά συστήματα ότι θα πρέπει να αποφασίσουμε μήπως τελικά μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς λειτουργικό σύστημα. Γιατί αν μπορούμε να την κάνουμε χωρίς λειτουργικό σύστημα, κερδίζουμε σε απλότητα. Βέβαια, γράφουμε περισσότερο κώδικα, αλλά είναι πιο εύκολα λέξιμος
Και όχι μόνο αυτό, μπορεί να πιστοποιηθεί κιόλας ένα ενσωματωμένο σύστημα που έχει μόνο κώδικα, χωρίς ένα λειτουργικό σύστημα, είναι πιο δύσκολο γι' αυτό. Και τώρα για την πιστοποίηση, αυτό που ονομάζεται certification, τι σημαίνει πιστοποίηση. Μερικές φορές υπάρχει ανάγκη, ας πούμε, ένα προϊόν να τηρεί κάποιες προδιαγραφές προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένο τομέα. Για παράδειγμα, έστω να πω στρατιωτικές εφαρμογές. Για να πουληθεί ένα σύστημα στρατιωτικές εφαρμογές, έχει μία λίστα προδιαγραφών που πρέπει να πληρεί. Αν είναι κώδικας bare metal, χωρίς λειτουργικό σύστημα, το auditing είναι η εξέταση του κώδικα, γίνεται πολύ πιο εύκολη και παίρνει το check πιο εύκολα. Ενώ αν είναι λειτουργικό σύστημα, πρέπει να γίνει auditing στα πάντα, ό,τι συνδέεται το λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, εκτός από τη δικαιώμαση εφαρμογή, τον πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, τις βιβλιοθήκες του λειτουργικού συστήματος και τις εξαρτήσεις των βιβλιοθήκων του λειτουργικού συστήματος και η λίστα αυξάνεται εκθετικά. Και αυτό με την πιστοποίηση, ξέρετε, είναι μεν καλό, αλλά μερικές φορές δημιουργεί προβλήματα. Να σας πω για το ερευνητικό πρόγραμμα που είμαι επιστημονικός υπεύθυνος για τους έξυπνους κλάδους, όπου μας ζητήθηκε να κάνουμε πιστοποίηση του προϊόντος. Υπενθυμίζω, ίσως δεν το ξέρετε, αλλά στο εργαστήριό μου τρέχουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που ονομάζεται SmartB, έξυπνοι κλάδοι. Είναι ένα σωματωμένο σύστημα έξυπνων κλάδων που θα το πάρουν οι Δήμοι και θα έχουν αρκετά ωφέλη. Αυτά είναι σε κάποιες παρουσιάσεις που βρίσκονται και στο κανάλι μου στο YouTube. Και είμαστε τώρα στο τελικό στάδιο όπου έχει γίνει το prototype της πιστοποίησης. Και η πιστοποίηση γίνεται, για παράδειγμα, στα διάφορα τμήματα, έχει Arduino μέσα, σε όλα αυτά, στο λογισμικό, στο υλικό, ακόμα και στα πλάγια και στις γωνίες και όλα αυτά. Και η πιστοποίηση ακόμα και στις βίδες έχει φτάσει. Και μας ζήτησαν τώρα να τους δώσουμε πιστοποιητικό καταλληλικότητας των βιδών που βρίσκονται στο πλαίσιο, γύρω-γύρω. Γιατί είπαμε, κάθε συστατικό που βρίσκεται σε ένα σωματωμένο σύστημα πρέπει να πιστοποιηθεί. Και έτσι λοιπόν, χρειάζεται να πιστοποιηθούν και οι βίδες. Και είμαστε τώρα στην διαδικασία να βρούμε κάποιον φορέα που θα μπορέσει να πιστοποιήσει τις βίδες. Ότι έχουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, για παράδειγμα, αντοχής, μηχανικής αντοχής ή αντοχής στον χρόνο. Η πιστοποίηση λοιπόν είναι πολύ σημαντικό στοιχείο για κάποιον που θέλει να πουλήσει το ενσωματωμένο του σύστημα στην αγορά. Με νόμιμο τρόπο. Γιατί ασφαλώς υπάρχουν και ενσωματωμένα συστήματα που αγοράζουμε από ξένες αγορές. Ηχειασία δεν έχουν πιστοποίηση. Έρχονται έτσι. Και βέβαια δεν τα ελέγχει κανείς. Δηλαδή μπορεί κάποιος ιδιώτης να παραγγείλει από πλατφόρμες του εξωτερικού, κάποια ηλεκτρονικά προϊόντα, κάποια ενσωματωμένα συστήματα, που όμως δεν θα έχουν πιστοποιηθεί ποτέ για την καταλληλότητά τους. Γι' αυτό και δεν βρίσκονται στην ελληνική αγορά. Δηλαδή, πολλοί λένε, όπ, εδώ βρήκα αυτό το ενσωματωμένο σύστημα που είναι μόνο στην Κίνα. Γιατί δεν βρίσκεται στην Ελλάδα? Γιατί δεν έχει πιστοποιηθεί για να πουληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχει ένα κόστος και ενδεχομένως από την πιστοποίηση μπορεί να κοπεί. Να μην υπάρχει την πιστοποίηση γιατί έχει αστοχίες. Να σας πω ένα άλλο παράδειγμα. Κάποια αυτοκίνητα πουλάνε στην Ασία, τα οποία είναι ηλεκτρικά και κάνουν 2.000 όλο και όλο. Δηλαδή, ένα όχημα, φανταστείτε, 2 θέσεων με μπαταρία, ένα μικρό αυτοκινητάκι, πολύ μικρό, το οποίο πουλάνε πολύ χαμηλά, 2.000 ευρώ. Αυτό όμως δεν μπορείτε να το φέρετε στην Ελλάδα. Θα το κόψουν και από το τελωνείο κιόλας, ούτε καν θα περάσει. Γιατί δεν φέρει πιστοποιητικά καταλληλότητας. Δεν μπορεί κάποιος λοιπόν να εισάγει τέτοιο πράγμα, ένα τέτοιο αντικείμενο. Και ειδικά τόσο μεγάλο. Εντάξει, τώρα, αν είναι για παράδειγμα μία κάμερα, εντάξει, δεν θα ασχοληθούν. Θα περάσει έτσι η κάμερα. Και δεν θα γίνει και καμία ζημιά. Αλλά άμα είναι κάτι μεγάλο, θα το κόψουμε. Γι' αυτό, ως σχεδιαστές ενσωματωμένων συστημάτων, θα πρέπει να γνωρίζετε θέματα της πιστοποίησης, ειδικά αν θέλετε να απευθυνθείτε σε κάποια αγορά. Και κάθε αγορά έχει δικιά της πιστοποίηση. Και όταν αγοράζετε μια συσκευή, συνήθως η τελευταία σελίδα αναγράφεται η πιστοποίηση που έχει πάρει. Και από αυτές τις πιστοποίησεις κάποιος καταλαβαίνει πού μπορεί να πουλήσει. Γιατί άλλη πιστοποίηση θέλει
ένα προϊόν που θα πουληθεί στην Αμερική και άλλη πιστοποίηση κάτι που θα πουληθεί στην Ευρώπη. Το γνωρίζετε λοιπόν αυτό, ότι αν έχουμε λειτουργικό σύστημα, γίνεται πολύ πιο δύσκολη η πιστοποίηση του προϊόντος. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό στο μυαλό μας. Πρέπει να σκεφτούμε όλα τα θετικά και όλα τα αρνητικά στοιχεία της επιλογής ή όχι ενός λειτουργικού συστήματος. Αν μπορούμε λοιπόν να μην χρησιμοποιήσουμε λειτουργικό σύστημα, αυτή είναι η συμβουλή μου. Κάντε το χωρίς λειτουργικό σύστημα. Αν έχουμε αρκετά δυνατό επεξεργαστή, τότε μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ένα λειτουργικό σύστημα, γιατί είναι αρκετά δυνατός ώστε να εκτελεί και τον κώδικα του λειτουργικού συστήματος. Αν έχουμε μία πολύπλοκη εφαρμογή, ναι, να χρησιμοποιήσουμε λειτουργικό σύστημα και μάλιστα έχουμε και πολλές διεργασίες, ναι, να χρησιμοποιήσουμε, γιατί απαιτείται χρονοδρομολόγηση των διεργασιών. Αν έχουμε μόνο μία εργασία, απλή, τότε είναι περιττό το λειτουργικό σύστημα. Κάποιος βέβαια μπορεί να πει θέλω θέματα συντηρησιμότητας, θέματα αναβάθμισης, τότε απαιτείται λειτουργικό σύστημα. Γιατί με ένα λειτουργικό σύστημα γίνεται εύκολη η ενημέρωση του λογισμικού από το cloud, αυτό που λέμε over the air upgrade. Αν δεν έχουμε λειτουργικό σύστημα, τότε είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε το OTA upgrade, over the air upgrade, γιατί δεν έχουμε, ή μάλλον θα χρειαστεί να υλοποιήσουμε, γιατί δεν έχουμε κάποια υπηρεσία έτοιμη να χρησιμοποιήσουμε. Πρέπει να αναπτύξουμε όλο το TCP/IP stack, πρωτόκολλο, routing, HTTP πρωτόκολλο μέσα στην εφαρμογή μας, δηλαδή πολύ έξτρα κώδικα να γράψουμε. Αναφέρει λοιπόν, αν θες συντηρησιμότητα, βάλε λειτουργικό σύστημα. Αν η εφαρμογή σου είναι απλή, αλλά βλέπεις το μέλλον ότι θα προσθεθεί και άλλη πολυπλοκότητα, τότε βάλει λειτουργικό σύστημα. Αν θέλεις κάτι που θα κλιμακωθεί, πιστεύεις ότι θα πουλήσει κάποιο αριθμό που συνεχώς θα αυξάνεται, τότε βάλει λειτουργικό σύστημα, βοηθάει στην κλιμάκωση και στον έλεγχο. Βέβαια, αναφέρει, υπάρχουν πολλές εφαρμογές που χρησιμοποιούν λειτουργικό σύστημα και είναι περιττό. Είναι περιττό, αλλά χρησιμοποιούν, γιατί αυτοί που το ανέπτυξαν δεν ξέρουν πώς να προγραμματίζουν, όπως αναφέρει, bare metal χωρίς λειτουργικό σύστημα. Δηλαδή, το να αναπτύξεις κάτι χωρίς λειτουργικό σύστημα προϋποθέτει καλή γνώση προγραμματισμού σε C, είσοδο-έξοδο, ίσως και assembly, αν πέσει ακόμα χαμηλότερο επίπεδο, θέματα που δεν αγγίζει ο κόσμος, γιατί τα φοβάται. Έχουμε συνηθίσει, για παράδειγμα, στη C, να χρησιμοποιούμε όλες τις κλίσεις των συστήματος του λειτουργικού σύστημα και να απλοποιείται η ζωή μας. Φανταστείτε τι θα κάνετε αν δεν είχατε το printf. Είχατε βέβαια τη C, αλλά δεν είχατε αυτές τις συναρτήσεις που είναι κλίσεις συστήματος. Printf, εκτύπωση στην οθόνη. Αν δεν έχετε τέτοια δυνατότητα, πώς θα εκτυπώνατε στην οθόνη, έπρεπε να υλοποιήσετε τη δικιά σας printf. User printf, να γράψετε αυτόν τον κώδικα. Δηλαδή, θέλει πολλή δουλειά το να αναπτύξει κάποιος bare metal. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή πολλοί δεν ξέρουν να προγραμματίζουν bare metal, γυμνό μέταλλο, bare metal, χρησιμοποιούν το λειτουργικό σύστημα. Από τη στιγμή που θα αποφασίσει κάποιος να χρησιμοποιήσει το λειτουργικό σύστημα, το επόμενο είναι πού θα το βρούμε αυτό το λειτουργικό σύστημα. Υπάρχουν πάρα πολλά λειτουργικά συστήματα, πάνω από 100 για τα ενσωματωμένα συστήματα. Υπάρχουν τρεις βασικές κατηγορίες. Φτιάξε το μόνο σου. Μπορεί κάποιος λοιπόν να πει, θα δημιουργήσω ένα λειτουργικό σύστημα, το οποίο επειδή θα το αναπτύξω εγώ, θα το συντηρώ εγώ, θα ξέρω ακριβώς τι έχει, θα το πιστοποιήσω, γιατί θα είναι πολύ μικρό λειτουργικό σύστημα, δεν θα γράψει κάποιος εκατομμύρια γραμμές κώδικα. Μπορεί κάποιος να γράψει ένα λειτουργικό σύστημα με κάποιες λίγες χιλιάδες, με 1, 2, 3 χιλιάδες γραμμές κώδικα να γράψει λειτουργικό σύστημα. Με τα βασικά αυτά που ακριβώς θέλει. Και αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί, γιατί έχει λίγες γραμμές κώδικα. Οπότε θα το πιστοποιήσει κάποιος, έχει το δικό του λειτουργικό σύστημα και αυτό βέβαια θα το κάνει κάποιος που βλέπει πολύ παρακάτω, ότι θα το χρησιμοποιήσει αυτό το λειτουργικό σύστημα σε πολλά project που θα αναπτύξει. Και όχι μόνο ένα project και τέρμα. Εννοείται ότι μια τέτοια επένδυση χρόνου
γίνεται σε κάτι που θα κάνει απόσβεση σε πολλά project. Αλλιώς δεν συμφέρει, είναι οικονομικά σύμφωνο. Άλλος τρόπος για το λειτουργικό σύστημα είναι να το κατεβάσει. Να το κατεβάσει το ίδιο δωρεάν και να το λειτουργήσει. Για παράδειγμα, ένα ελεύθερο λειτουργικό σύστημα για ενσωματωμένες συσκευές. Και ας σας το φέρω να το δείτε. Είναι το FreeRTOS. Αυτό είναι ένα δωρεάν real-time operating system, ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, δηλαδή λειτουργικό σύστημα για ενσωματωμένα συστήματα. Μπορεί κάποιος να το κατεβάσει αυτό. Βέβαια, θα πρέπει να δει πού μπορεί να εγκατασταθεί. Γιατί αν έχει κανένα παράξενο επεξεργαστή που δεν υποστηρίζει, ασφαλώς και αν το κατεβάσει, δεν θα καταφέρει να το διαταστήσει. Αυτό, ξέρετε, δεν το εγκαθιστά κάποιος. Τώρα, λίγο να σας πω τη διαδικασία, γιατί δεν το κάνουμε στο εργαστήριο. Θεωρώ είναι σε άλλο επίπεδο. Δηλαδή, θα μπορούσαν να είναι συμμετομένα συστήματα δύο που θα μπορούσαν να γίνουν, να χρησιμοποιούμε δικά μας λειτουργικά συστήματα. Ίσως κάποια στιγμή το κάνω σε επίδειξη, να το δούμε έτσι. Ας το έχουμε στο μυαλό μας. Λοιπόν, κοιτάξτε λίγο με το FreeRTOS. Δεν το εγκαθιστούμε σε ένα δίσκο. Δεν είναι όπως τα κλασικά Windows που βάζουμε το USB stickάκι με το Media Creator και τα εγκαθιστούμε. Δεν έχει αυτή τη λογική. Αυτό το FreeRTOS το βάζουμε σε ένα host σύστημα. Παράδειγμα, έστω έχω Linux. Το κάνω untar στο δικό μου Linux. Ρυθμίζω, δηλαδή σαν κατάλογο, υποκατάλογο, ρυθμίζω με ένα include file το τι θα περιέχει αυτό το λειτουργικό σύστημα. Για παράδειγμα, αν θα έχεις να πεις printf ή όχι, να το πω έτσι. Κάτι τις αντίστοιχες βέβαια, όχι copy-paste το printf, είναι κάποιες παρόμοιες. Και κάπου βάζω και την εφαρμογή μου μέσα σε αυτό. Δηλαδή, ορίζω κάπου που λέει user function, ορίζω τη δικιά μου συνάρτηση, που αυτή είναι η εφαρμογή μου. Μετά κάνω compile και δημιουργείται ένα binary όλο και όλο. Και αυτό το binary είναι αυτό που φωτογράφησα στο flash card του ενσωματωμένου συστήματος και το λειτουργικό σύστημα και το ενσωματωμένο σύστημα μόλις ξεκινήσει θα διαβάζει το binary αυτό που θα έχω δημιουργήσει και θα το εκτελέσει. Και αυτό είναι το ενσωματωμένο σύστημα. Δηλαδή δεν θα δούμε ενδεχομένως ούτε καν file system. Αν δεν έχουμε ενεργοποιήσει file system στο FreeRTOS δεν θα έχουμε file system. Αν όμως θέλουμε να αποθηκεύουμε αρχεία κάπου ή σε μια προσωρινή περιοχή, μπορούμε να το αποθηκεύσουμε αυτό. Έχει λοιπόν ένα παραμετροποιήσιμο make file, που βάζουμε ακριβώς ό,τι θέλουμε να υποστηρίξει. Θέλουμε κάθε τι που βάζουμε συν πιάνει έξτρα μνήμη, αλλά στο τέλος βάζει ένα binary αρχείο αυτό. Και αυτό δεν γίνεται εγκατάσταση format, partition κτλ. Είναι άλλη λογική, είναι bare metal programming, όσο πιο απλό γίνεται. Δηλαδή αυτό κατευθείαν το γράφουμε ενδεχομένως με την B κιόλας σε μια flash κάρτα. Για να δούμε γι' αυτό τι είναι. Αυτό λοιπόν, εδώ και 15 χρόνια, το κατεβάζει πάρα πολλοί κόσμος. Κάθε, λέει, 2-3 λεπτά κάποιος κατεβάζει. Το FreeRTOS είναι λοιπόν ένα λειτουργικό σύστημα για μικροεπεξεργαστές και μικρούς επεξεργαστές, δωρεάν από το MIT, έχει το kernel και βιβλιοθήκες, έχει κάποια αισθητήρια που στηρίζει, κάποια είσοδο-έξοδο κτλ. Τι έχει λοιπόν, έχει ένα πυρήνα πολύ μικρό και κάνει ακριβώς αυτά που θέλουμε να κάνει. Είναι πραγματικού χρόνου, σε αντίθεση με το Linux και τα Windows που δεν είναι λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου. Σε κάνει accelerate το time to market, γιατί έχεις έτοιμες υπηρεσίες που σου παρέχει αυτό το λειτουργικό σύστημα, οπότε κάποιος που έχει γράψει C, την εφαρμογή του, το τοποθετεί μέσα στο αντίστοιχο σημείο και έχει κατευθείαν αυτό που θέλει. Πολλές υπηρεσίες και είναι long term support. Πολύ μικρός πυρήνας, βλέπετε, 9 kilobyte όλο και όλο είναι πυρήνας, υποστηρίζει 40 επεξεργαστές. Βλέπετε, υποστηρίζει ακόμα και την τελευταία γενιά των ARM28 επεξεργαστών. Έχει βιβλιοθήκες, reference integration. Εδώ τώρα είναι παραδείγματα πώς το χρησιμοποίησαν κάποιοι.
που κάποιος μπορεί σαν συνταγή, αυτό το reference, είναι ενδεικτικές υλοποιήσεις και κάποιος μπορεί, το πρώτο που κάνει είναι επισκέπτεται εδώ τα reference implementations, δηλαδή μπορεί να έχετε μια ιδέα που μοιάζει με κάτι άλλο. Οπότε μπορείτε να δείτε ακριβώς τι settings ενεργοποίησε ο άλλος, πώς το έκανε, για να κάνετε αυτό που λέμε το bootstrap, να ξεκινήσετε πολύ πιο γρήγορα από το μηδέν, από το άλλο να ψάξετε 100 βιβλιοθήκες για παράδειγμα, να βρείτε αυτό που θέλετε, και άλλο να δείτε ότι εκείνο το παρόμοιο project είχε αυτές τις 5 βιβλιοθήκες, ας πάρω εγώ αυτές τις 5 βιβλιοθήκες για να φτάσω στο ίδιο σημείο. MIT λοιπόν license, και βλέπετε ότι το υποστηρίζουν αρκετοί επεξεργαστές κτλ. Και ARM, και MIPS, Realtek, και το καθεξής. IoT και τα λοιπά, είναι τούτα αυτά που έχει, είναι ενδιαφέρον το, αυτό το λειτουργικό σύστημα. Ξαναλέω εδώ η διεύθυνση freearchpos.org. Μπορεί λοιπόν να κατεβάσει κάποιος από το free για να το χρησιμοποιήσει. Και η τρίτη λύση είναι να αγοράσει ένα λειτουργικό σύστημα από κάποιον από μια εταιρεία. Και δεδομένου ότι ο συγκεκριμένος συγγραφέας δουλεύει στη Mentor, που πουλάει ένα τελειτουργικό σύστημα. Μ' αρέσει. Κοιτάξτε τώρα την έκφραση στα αγγλικά. There are no prizes. Δεν θα δώσω βραβείο σε όποιον μαντέψει ποια επιλογή εγώ προκρίνω. Δηλαδή, δεν θα μαντέψω. Γιατί είναι λίγο φαϊνότερο ότι είναι obtained commercial OS from a reputable supplier. Αφού δουλεύει στη Mentor, ασφαλώς, αν δεν στηρίξει το σπίτι σου, θα πέσει ένα πλακώσει. Στηρίζει λοιπόν Mentor και γι' αυτό λέει, με απλά λόγια, πάρτε Mentor. Αλλά κρατάμε εδώ τις τρεις επιλογές που έδωσε. Πράγματι είναι τρεις επιλογές αυτές. Και. Is the actual selection from the wide variety on offer. Και θα πρέπει λοιπόν, αφού δούμε τις δυνατότητες που μας δίνει το κάθε λειτουργικό σύστημα, να επιλέξουμε αυτό που θα συνεχίσουμε και θα υλοποιήσουμε το ασυνοδεμένο σύστημα. Αυτό είναι λοιπόν το άρθρο. Άμα θέλετε έτσι να σας δείξω μόνο ποιος είναι αυτός ο Colin Walls, είναι ένας αυτός εδώ. Είναι γκουρού των ενσωματωμένων συστημάτων. Και τέλος πάντων έχει αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα στήλη σχετικά με στη Mentor Graph για τα ενσωματωμένα συστήματα. Όπως σας είπα, είναι συνταξιούχος, retired. Λοιπόν, και συνεχίζουμε με μία παρουσίαση σχετικά με τα λειτουργικά συστήματα. Και είναι ένα white paper που κατέβασα με τα 5 πιο συχνά λάθη στην ανάπτυξη ενός ενσωματωμένου συστήματος που χρησιμοποιεί RTOS. Υπενθυμίζω, RTOS είναι Real-Time Operating System, δηλαδή λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Γιατί υπάρχουν και λειτουργικά συστήματα που δεν είναι πραγματικού χρόνου. Και ένα λειτουργικό σύστημα λαμβάνει το χαρακτηρισμό ότι είναι πραγματικού χρόνου όταν εγγυάται ότι όλες οι προθεσμίες τέλεσης των διεργασιών θα ικανοποιηθούν. Τα Windows και το Linux δεν είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, γιατί ενώ τις περισσότερες φορές υλοποιούνται οι διεργασίες στην ώρα τους, υπάρχουν στιγμές που, όπως και εγώ το έχω παρατηρήσει, καλώς και εσείς το έχετε παρατηρήσει, καθυστερεί. Δηλαδή, καμιά φορά πατάω το start menu και δεν εμφανίζεται αμέσως. Υπάρχει μια καθυστέρηση. Δεν ανταποκρίνεται. Καμιά φορά μια εφαρμογή κολλάει και έχει ως συνέπεια όλο το σύστημα να δυσλειτουργεί. Δεν είναι λοιπόν λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου τα Windows, όπως και το Linux, το κλασικό Linux, οποιοδήποτε Linux. Εγώ σας έχω πει ότι χρησιμοποιώ Ubuntu και αυτό διαχειρίζομαι εδώ στου servers του Πανεπιστημίου. Το Ubuntu δεν είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Μπορούμε όμως με κάποιες επεκτάσεις να αλλάξουμε την χρονοδρομολόγηση για να το πετύχουμε αυτό.
Αλλά στην ερώτηση, okay, γιατί δεν βάζουμε πάντα αυτές τις επεκτάσεις να είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, γιατί δεν θέλουμε να είναι λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου. Ένα λειτουργικό σύστημα για desktop, για υπολογιστές, για servers, θέλουμε να έχει καλή απόδοση, καλή αποτελεσματικότητα, καλό efficiency ο υπεξεργαστής. Αν βάλετε επεκτάσεις πραγματικού χρόνου και τις ενεργοποιήσετε, τότε θα δεσμεύετε από το σύστημα κάποιο CPU power, δηλαδή δεν θα είναι στο 100%. Θα δεσμεύετε κάποιο CPU power για να υλοποιεί διεργασίες που θα έχουν ενδεχομένως κάποια υψηλότερη προτεραιότητα. Δηλαδή, τα λειτουργικά συστήματα πραγματικού χρόνου δεσμεύουν CPU πόρους, ακόμα και αν δεν τους χρησιμοποιούν, για την υλοποίηση όλων των περιορισμών. Γι' αυτό, αν πάμε να χειριστούμε ένα λειτουργικό σύστημα πραγματικού χρόνου, δεν θα έχουμε το 100% της απόδοσης που θα εργαστεί. Ας δούμε λοιπόν 5 πιο συχνά σφάλματα σύμφωνα με αυτή την εταιρεία, Exceptive. Έτσι λοιπόν, καταρχήν η ανάπτυξη με RTOS είναι δύσκολη. Είναι δύσκολη γιατί όλοι έχουν συνηθίσει σε λειτουργικά συστήματα για μαθήματα σκοπού. Για παράδειγμα, εσείς, στα δικά μου μαθήματα, στα λειτουργικά συστήματα που συνδυαζόμασταν σε FreeBSD και χρησιμοποιούσαμε και κάναμε ανάπτυξη, στα παράλληλα συστήματα χρησιμοποιούμε Linux. Ως εκ τούτου, δεν έχετε εμπειρία σε RTOS, που είναι πολύ πιο περιορισμένη η δυναμικότητα που έχει κάποιος. Έτσι λοιπόν, είναι δύσκολη η ανάπτυξη σε RTOS, γιατί δεν υπάρχει εμπειρία πρώτον από αυτό. Δεν υπάρχει εμπειρία γιατί είναι δύσκολη αυτή η εμπειρία. Απαιτείται κάποιος να έχει πολύ καλή γνώση της ανάπτυξης στα τυπικά λειτουργικά συστήματα, δηλαδή εσείς όταν τελειώσετε λειτουργικά συστήματα, παράλληλα συστήματα και αποκτήσετε αυτή την οικειότητα με τη C, μπορείτε στο επόμενο επίπεδο να πάτε σε RTOS development και ίσως, αν κανείς ενδιαφέρεται για διπλωματική εργασία, μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε. Να ανακαλύψει αυτό το κομμάτι που είναι σημαντικό για κάποιον που θέλει να ασχοληθεί με ασωματωμένα συστήματα. Αν θελήσει κάποιος, υπάρχουν θέματα για ανάπτυξη RTOS, για ανάπτυξη ενός ασωματωμένου συστήματος που χρησιμοποιεί RTOS. Έτσι λοιπόν, το RTOS μειώνει την πολυπλοκότητα του κώδικα, γιατί μας παρέχει κάποιες υπηρεσίες σε σχέση με το bare metal programming. Το RTOS ασφαλώς σου δίνει παραπάνω εργαλεία, παραπάνω υπηρεσίες, αλλά αυξάνει τη δυσκολία αποσφαλμάτωσης και επικυρωποίησης ή εγκυρότητας, διασφάλιση εγκυρότητας. Και αυτό το validate είναι που δυσχεραίνει και το certification που σας είπα. Γι' αυτό, αν κάποιος θέλει να πουλήσει, για παράδειγμα, θέλει να φτιάξει κάποιος ένα προϊόν για ασωματωμένα συστήματα ή αβιοπληροφορική, δεν μπορεί να βάλει free RTOS, εκτός αν πληρώσει πολλά λεφτά για να το κάνει certify. Ενώ αν πάρει έτοιμο αγορασμένο προϊόν, π.χ. από τη Mentor ή άλλη εταιρεία, τότε επειδή αυτά έχουν πιστοποιήσει, μπορεί να τα χρησιμοποιήσει. Το οποίο βέβαια ίσως το δείτε και κάπως ότι δεν είναι άδικο. Οδηγεί σε μια κοινωνία που όσοι έχουν χρήματα μπορούν να πληρώνουν και να πιστοποιούν τα δικά τους προϊόντα και άρα να πουλάνε και κάποιοι άλλοι που αναπτύσσουν ασωματωμένα συστήματα που δεν έχουν κεφάλαιο να ξεκινήσουν, δυσχεραίνεται. Πράγματι, είναι παράξενη αυτή η ατραπή που βρισκόμαστε, που πηγαίνουμε, αλλά έτσι είναι η κοινωνία. Δηλαδή, όποιος έχει συγκεντρώσει κεφάλαιο, μπορεί να συνεχίσει πολύ πιο εύκολα την είσοδό του στην αγορά από κάποιον που ξεκινάει με 0 ευρώ. Χρειάζονται χρήματα για να πάει μπροστά, τουλάχιστον σε κάποιους έτους τομείς, που ενδεχομένως μπορεί να φέρουν και πολλά χρήματα σε κάποιον. Δηλαδή, βιοπληροφορική, θέματα υγείας, τώρα που είδατε για το COVID και όλα αυτά, ξέρετε, κυκλοφορούν εκατομμύρια ευρώ έξω σε αυτά, σε θέματα υγείας. Άρα κάποιος που θέλει να μπει σε αυτόν τον τομέα πρέπει να έχει λεφτά για να μπει και να ανταγωνιστεί. Ενώ από την άλλη, αν κάποιος θέλει να κάνει μια δικιά του επιχείρηση που είναι καθαρά
software-based, όπως για παράδειγμα το να φτιάξει μια πλατφόρμα, τότε εκεί δεν χρειάζεται πιστοποίηση. Γι' αυτό, οι περισσότερες startup που γνωρίζω, που δημιουργήθηκαν από φοιτητές του τμήματός μας, είναι software-based startup. Δεν έχει φτιάξει κανένας hardware-based startup. Έχει software, μια πλατφόρμα. Πώς είναι π.χ. το Scrooge, πώς είναι το ραντεβού γιατρός και τα λοιπά, τέτοια θέματα, ένα website, το οποίο βρίσκουν κάποιο κενό που υπάρχει. Για παράδειγμα, λέει ο άλλος, τι είχα ακούσει τώρα, δεν έγινε από φοιτητή δικό μας, από φοιτητή από απόφοιτο δικό μας, από άλλο πανεπιστήμιο, που είχε φτιάξει μια πλατφόρμα για αυτούς που είχαν σκυλιά και θέλανε να βρουν κάποιον να τα προσέχει για να τα πάει την βόλτα. Πώς είναι το eBay, φανταστείτε αντίστοιχο για Greek dogs, ας πούμε, κτλ. Οπότε πήγαινε ο άλλος, έλεγε: θέλω άτομο, π.χ. θα λείπω το Σαββατοκύριακο, να πάρει το σκυλάκι μου για 2-3 μέρες, να το κρατήσει. Πόσο, και είχε προσφορές, πόσο πληρώνει, πόσο κάνει. Τώρα βέβαια, αυτά εδώ πέρα τα website μπορεί να καλύπτουν κάποιες ανάγκες, αλλά η βιωσιμότητά τους παίζεται. Γιατί κάτι που είναι επιτυχημένο, αν είναι επιτυχημένο, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι δεν αντιγράφεται. Γιατί αυτό, ένα τέτοιο site, πολύ εύκολα μπορεί να κάτσει άλλο σε μια εβδομάδα, δύο προγραμματιστές που ήταν να το βγάλουν και να έχουν ένα αντίστοιχο site. Γι' αυτό αυτά τα site, αν θέλετε μια τέτοια πλατφόρμα, πρέπει να έχετε διασφαλίσει με συμφωνίες ότι θα έχετε ένα σημαντικό αριθμό ήδη χρηστών ή κάτι άλλο. Δηλαδή είναι και το user base μετά που κάνει το establish κάποιου προϊόντος. Και αυτό γιατί το λέω, γιατί αν κάποιος πήγε θέλει να κάνει ένα παρόμοιο site που να, όπως το Scrooge, ας πούμε υπήρχε το Scrooge.gr, βγήκε μετά το Best Price.gr. Το Best Price, για να τα επεξέλθει στο Scrooge, είχε κάνει συμφωνίες με μαγαζιά, ώστε την πρώτη μέρα, ας πούμε, είχε 1000 καταστήματα μέσα. Δηλαδή είχε έναν αριθμό συγκεκριμένο, δεν ξεκίνησε από το 0 με 2 καταστήματα. Πρέπει όλα αυτά, όταν θελήσετε να κάνετε publish αυτό, να έχετε φροντίσει να έχετε ένα δυνατό user base, ώστε να μην φαίνεται ότι υστερεί σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Τέλος πάντων, αυτά είναι θέματα σχεδιαστικά. Καλό θα ήταν, βέβαια, να ασχοληθείτε με την επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα, δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν είναι στα επίπεδα που βρίσκεται στο εξωτερικό. Και για πολλούς λόγους, ίσως ένας από τους λόγους είναι και η γραφειοκρατία που υπάρχει, που εμποδίζει την επιχειρηματικότητα, όπως το έχουν αναφέρει πολλοί οι συνομιλητές. Αλλά εντούτοις, εκτός από τη γραφειοκρατία, είναι και η νοοτροπία. Δηλαδή, μια νοοτροπία που πηγάζει από δεκαετίες πίσω, που υπήρχε λογική, μπες στο δημόσιο και όλα θα γίνουν καλά, αλλά αυτή η νοοτροπία έχει αλλάξει βέβαια, αλλά δεν έχει αλλάξει το βαθμό που θα θέλαμε. Δηλαδή, όλοι να θέλετε να κάνετε επιχειρήσεις, να κάνετε δικιά σας ιδέες, δικά σας startups. Όλα αυτά τα θέματα πάντως θα τα συζητήσουμε σήμερα στην ομιλία που διοργανώνει το Εργαστήριο Ρομποτικής Ενσωματωμένων και Ελεκτρομένων Συστημάτων που διευθύνω. Σήμερα στις 7 η ώρα, το θυμίζω, LSIGR διαγωνισμό Meetup. Θα μιλήσει ο φοιτητής μου, ο Δωρής, που εδώ και πολλά χρόνια έχει βέβαια αποφοιτήσει. Είχε μπει το 9 ο Θεοδωρής και θα μας πει την εμπειρία του από το εξωτερικό και γενικότερα επειδή είναι και ασχολείται με το recruitment, που βρίσκεται ένα άτομα, τι χαρακτηριστικά πρέπει να έχει κάποιος προκειμένου να έχει ένα πιο δυνατό βιογραφικό. Γι' αυτό λοιπόν υπενθυμίζω 7 η ώρα σήμερα τα πόδια. Λοιπόν, γυρίζουμε στο RTOS. Όταν χρησιμοποιούμε RTOS, αν έχουμε multitasking, δηλαδή πολλές εργασίες. Πολλές εργασίες που εκτελούνται ταυτόχρονα, ακόμα και ένα σπιγιονάχουμε, υπάρχει μια της ψευδοπαραγωγίας και της εκτέλεσης
Παράλληλα, βέβαια, όπως σας είπα, παράλληλα σταματάει μια εφαρμογή διαδικασία και ξεκινάει η άλλη, όπως είχαμε δει στα λειτουργικά συστήματα. Το πότε ξεκινάει, πότε τελειώνει η εργασία, είναι θέμα χρονοδρομολόγησης. Η χρονοδρομολόγηση αφορά τα λειτουργικά συστήματα. Έτσι λοιπόν το RTS αποφασίζει θέματα για τη χρονοδρομολόγηση. Και ας δούμε τα πέντε προβλήματα που συναντούμε όταν αναπτύσσουμε εφαρμογές με RTOS. Καταρχήν, ένα από αυτό είναι ότι δίνουμε λάθος προτεραιότητες. Γιατί οι tasks με υψηλές προτεραιότητες εκτελούνται σε ένα RTOS πάντα πιο γρήγορα από τα lower priority tasks. Και αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αν βάζουμε συνεχώς υψηλές προτεραιότητες ή tasks που καταναλώνουν πολλούς πόρους έχουν υψηλές προτεραιότητες, σημαίνει ότι κάποιες διεργασίες θα πεινάσουν. Το πεινάσουν είναι το starvation, είναι η κατάσταση, ο λοιμός, δηλαδή η πείνα. Θα πεινάσουν από πόρους. Αυτό το CPU starvation είναι το φαινόμενο που μια διεργασία πολύ χαμηλής προτεραιότητας ποτέ δεν λαμβάνει αρκετό CPU για να προοδεύσει το έργο της. Πρέπει λοιπόν να προσέχουμε τις προτεραιότητες και ότι εκτελούνται όλες οι διεργασίες, ότι έχουν πρόοδο εκτέλεσης όλες οι διεργασίες. Ένα άλλο πρόβλημα, άρα εδώ σημειώνουμε ότι τα διεργασίες εκτελούνται πάρα πολύ αργά ή καθόλου και κάποιες εργασίες. Ένα άλλο πρόβλημα είναι το jitter. Δηλαδή, μερικές φορές, όπως βλέπετε εδώ πέρα, υπάρχει μια ευαισθησία για τυχαίες καθυστερήσεις. Άλλες φορές καθυστερεί περισσότερο, άλλες φορές λιγότερο κάποια διεργασία. Γενικά, αυτό δείχνει έναν ηλιπή έλεγχο, push control performance, και ένας τέτοιος έλεγχος σημαίνει και χάσιμο δεδομένων ενδεχομένως. Θα πρέπει λοιπόν κάποιος να βλέπει ότι δεν έχει jitter, ότι είναι ακριβώς στάνταρ, έχει δειγματοληψία. Το jitter είναι, ενώ π.χ. έπρεπε να γίνει στο χρόνο TAF, έγινε TAF συν 5. Ή ενώ έπρεπε να γίνει TAF, έγινε TAF πλην 2. Δηλαδή υπάρχει ένα εύρος και αυτό ονομάζεται jitter. Ενώ εμείς θέλουμε ακριβώς σε μια στιγμή να έρχεται π.χ. το πακέτο ή κάποια λειτουργία, αν αυτό έχει ένα εύρος που παίζει, αυτό είναι το jitter. Και το jitter, ξέρετε, δεν υπάρχει μόνο στα σωματικά συστήματα, παντού υπάρχει. Ακόμα και στο Zoom, τώρα δεν ξέρω εδώ στα στατιστικά αν το αναφέρει. Δηλαδή υπάρχει δυνατότητα στο Zoom να πατήσει σε settings και στη συνέχεια statistics και σας λέει το jitter. Θα σας κάνω λίγο print screen να δείτε την εικόνα που εμφανίζει σε μένα. Θα δείξω τώρα εδώ ένα πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας για να σας κάνω επικόνηση την εικόνα αυτή. Και κοιτάξτε, στο Zoom λοιπόν Statistics εμφανίζει το jitter. Το jitter αυτή τη στιγμή για μένα, για το βίντεο που σας στέλνω, είναι 2 μιλισεκόντ. Δηλαδή, την εικόνα τώρα που με βλέπετε, άλλες φορές το 2 σημαίνει από 0 μέχρι 2 μιλισεκόν. Δηλαδή, και συνήθως επειδή είναι καθυστέρηση, είναι συν. Δεν έχουμε πλήν, δεν θα λάβετε εικόνα πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε. Σίγουρα πιο μετά. Άρα, αντί να τη λάβετε στο 0 μιλισεκόν, που θα ήταν το τέλειο, δηλαδή τη στιγμή όλα τα πακέτα έρχονται στην ώρα τους, κάποια πακέτα καθυστερούν έως και συν 2 μιλισεκόν. Το οποίο είναι πολύ καλό. Δεν ξέρω αν εσείς μπορείτε να πατήσετε δεξί κλικ στατιστικά, να μου πείτε αν σε εσάς εμφανίζει jitter, για να δούμε τη γραμμή σας έτσι από πορεία στο chat δηλαδή, γράψτε αν έχετε κάποιο jitter, να δούμε τι τιμές συνήθως έχετε εσείς στο jitter, γιατί εγώ είμαι στο πανεπιστήμιο αυτή τη στιγμή, στο γραφείο μου, έχω πολύ καλή σύνδεση λόγω του campus, ενώ κάποιοι από εσάς που είστε σπίτι και αν έχετε προδομένη γραμμή, θα έχετε μεγαλύτερο jitter. Αν μπορείτε να το γράψετε στο chat, γράψτε το, και η καθυστέρηση είναι 69 μιλισεκόντ, η καθυστέρηση για να με ακούσετε και να με δείτε μάλλον, είναι βίντεο. Δηλαδή κάτω από ένα δευτερόλεπτο, από τη στιγμή που θα πω κάτι, θα το έχετε λάβει εσείς.
Πολύ καλά στοιχεία, πολύ καλά στατιστικά. Γι' αυτό είναι η σύγχρονη εκπαίδευση. Κάτω από δευτερόλεπτο έχουμε επικοινωνία αυτή τη στιγμή. Και δεν χάνετε και κανένα πακέτο, 0% πακετλός. Και σας στέλνω το βίντεο με 26 frames per second. Λοιπόν, αυτό ήταν για το Jitter, για να καταλάβετε τι είναι το Jitter. Και μερικές φορές, λοιπόν, παρατηρούμε Jitter και στα ενσωματωμένα συστήματα. Και αυτό οφείλεται καμιά φορά και από το CPU Salvation, ότι ο επεξεργαστής ζορίζεται γιατί δεν έχουν βάλει σωστά τα priorities. Και να φέρει εδώ, πρέπει να φτιάξει κάποιος τα priorities. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλοι λόγοι. Όπως, για παράδειγμα, το timer interrupt. Στο Linux, για παράδειγμα, υπάρχει μια παράμετρος που ορίζουμε το timer κάθε πότε θα στέλνει tick στον επεξεργαστή. Μια παράμετρος HZ λέγεται Kernel Timer System για το Linux, τα K-Timers. Κάπως το ορίζουμε από τη γραμμή εντολών. Απλώς τώρα ψάχνω να βρω πώς είναι. Ορίζεται λοιπόν το κάθε πότε θα έχει τους timers. Τώρα δεν βλέπω στη γραμμή εντολών πώς γίνεται, δηλαδή στο command line του kernel, ορίζουμε ότι θέλω timer κάθε 100, κάθε 1000. Και ορίζουμε λοιπόν αυτή τη σχέση. Κάποιος λοιπόν μπορεί να παίξει με αυτό εδώ. Και αυτό, ακόμα και στο Linux που έχετε σπίτι σας, όσοι έχετε Linux, μπορείτε να παίξετε με αυτό το τρόπο. Και έτσι αποφεύγουμε λοιπόν τα jitter. Και με το jitter έχουμε χάνουμε δεδομένα, κλείζει λειτουργία του συστήματος ή ελλειπή έλεγχο της απόδοσης. Ένα άλλο πρόβλημα που συναντάμε στα RTOS είναι η αντιστροφή προτεραιοτήτων. Τι σημαίνει αντιστροφή προτεραιοτήτων? Είναι το πρόβλημα όπου ένα task χαμηλής προτεραιότητας ανοίγει μια συσκευή εισόδου-εξόδου, τότε ενεργοποιείται ένα task υψηλής προτεραιότητας, που επειδή είναι υψηλής προτεραιότητας, πρέπει να εκτελεστεί. Αν όμως αυτό το task υψηλής προτεραιότητας θέλει το ίδιο input-output, την ίδια συσκευή εισόδου-εξόδου, που την έχει πάρει το χαμηλής προτεραιότητας, δεν θα μπορέσει να την πάρει ποτέ. Ξεκινάει να εκτελεστεί το task υψηλής προτεραιότητας, βλέπει ότι το input output, το board να έχει χαμηλή προτεραιότητα και ξανασταματάει. Ξαναξεκινάει, σταματάει. Οπότε τι γίνεται, σαν να λέμε, η χαμηλή προτεραιότητα κρατάει δέσμιο το task υψηλής προτεραιότητας και δεν εκτελείται καθόλου. Και αυτό είναι τη στροφή προτεραιότητα. Δηλαδή, εκεί που έχει χαμηλή προτεραιότητα, τελικά ελέγχει το υψηλής προτεραιότητας. Και αυτό είναι πρόβλημα σημαντικό, ξέρετε. Δηλαδή, task υψηλής προτεραιότητας δεν θα μπορέσουν να εκτελεστούμε μέχρι να λυθεί το πρόβλημα. Και το priority inversion έγινε ακόμα και σε άλλο λειτουργικό σύστημα. Θα σας δείξω τώρα, κοιτάξτε το ένα άρθρο. Στο Mars Pathfinder, λοιπόν, έγινε, κοιτάξτε, priority inversion. Priority inversion, για τη λύση. Υπήρχε λοιπόν το πρόβλημα σε αυτό το Mars Pathfinder και έτρεχαν βέβαια ένα αντίγραφο, είχαν ένα αντίγραφο οι επιστήμονες στη Γη. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Το πρόβλημα ήταν ότι είχαν στείλει το Mars Pathfinder ένα ιστοδιάστημα. Και έκανε όλο reboot, συνέχεια, δεν μπορούσε να επανέλθει. Και έκανε όλο reboot λόγω το ότι ένα low priority bar, ένα low priority task, κρατούσε ένα διάβλο επικοινωνίας. Ένα high priority task ήθελε αυτό το διάβλο, ένα θυμός για να στείλει δεδομένα, είδε ότι δεν μπορούσε να το κάνει και μετρούσε counter. Μία φορά αποτυχία, ξαναδοκιμάζει. Δεύτερη φορά αποτυχία, τρίτη φορά αποτυχία, δηλαδή προσπαθούσε να το κάνει και κάθε φορά αποτύχαινε. Ενεργοποιούνταν ένα watchdog. Το watchdog είναι ένα πρόγραμμα που είναι ο σκύλος φύλακας και βλέπει το λειτουργικό σύστημα αν κάτι δυσλειτουργεί και το κάνει reboot.
Μόλις ανοίχνευε λοιπόν τη δυσλειτουργία του Watchdog, έκανε reboot όλο το σύστημα. Και τελικά δεν λειτουργούσε όπως έπρεπε. Δηλαδή κάτι που ήταν στο διάστημα έκανε συνεχώς reboot. Και έψαχναν οι επιστήμονες να δουν τι φταίει. Ας δούμε λίγο την ιστορία εδώ πέρα. 4 Ιουλίου και 6 years. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν το Mars Pathfinder προσγειώθηκε, άρχισε να στέλνει δεδομένα στη Γη και γινόταν συνεχώς reset. Το Mars εννοείται πήγε στον Άρη, το όχημα αυτό τελικά, και θέλανε να κάνουν τη διάδοση και πώς να το επιλύσουν. Και αυτό πάλι ενσωματωμένο σύστημα, καταλαβαίνετε, μάλιστα σε αποστολή στο διάστημα. Έτρεχε το λειτουργικό σύστημα VxWorks RTOS, μια άλλη εταιρεία, το VxWorks. Και παρήχε από το λειτουργικό σύστημα preemptive priority scheduling. Δηλαδή προεκχωρητική χρονοδρομολόγηση με προτεραιότητες. Δηλαδή προτεραιότητες και προεκχωρητική σημαίνει ότι μπορώ να αδειάσω το νήμα χαμηλότερες προτεραιότητες από τον επεξεργαστή για να βάλω πιο υψηλές προτεραιότητες. Και είχαν εδώ πέρα και μετεωρολογικά στοιχεία, κάπου αρκετά μετεωρολογικά στοιχεία, που ήταν low priority. Βλέπετε εδώ μετεωρολογικά στοιχεία, πρόγραμμα μετεωρολογικών στοιχείων χαμηλής προτεραιότητας, που όμως χρησιμοποιούσε το διάβλο. Το διάβλο μετακίνησης πληροφοριών. Και άλλες, υπήρχαν και υψηλότερης προτεραιότητας μήματα, όπου και αυτοί χρησιμοποιούσαν τον διάβλο. Δηλαδή υπήρχε ένας κοινός πόρος. Γι' αυτό γίνεται, πότε γίνεται ένα διέξοδο, όταν έχουμε ένα κοινό πόρο που συναγωνίζονται πολύ για να το χρησιμοποιήσουν. Και όταν το module του μετεωρολογικού σταθμού έπαιρνε χρησιμοποιούσε τον διάβλο για δεδομένα με χαμηλές προτεραιότητες, κάποια στιγμή ενεργοποιούνταν το υψηλής προτεραιότητας που όμως δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει το διάβλο γιατί είχε το μετεωρολογικής της μετεωρολογικής συγκέντρωσης στοιχείων χαμηλότερη προτεραιότητα και έτσι γινόταν κάποια στιγμή reboot από το Watchdog. Έβλεπε ότι είχε κολλήσει το διάβλος, δεν έκανε κανείς τίποτα και γι' αυτό έκανε total system reset. Και κοιτάξτε τώρα εδώ πέρα, η μηχανική τελικά μετά, αφού λύχε το πρόβλημα, είχαν παρατηρήσει, αναφέρουν κάποια reset στο εργαστήριο, αλλά θεώρησαν ότι ήταν κάποιο hardware glitch, δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε και τα λοιπά. Καταλαβαίνετε λοιπόν και λίγο ασυνέπεια, δηλαδή βέβαια πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι είχαν αυστηρά deadlines, έπρεπε να παίξει μέχρι π.χ. πρώτη του μήνα. Αν το είχαν κάνει όλο και απλώς κάπου έκανε reboot, δεν πειράζει τώρα και κάνα reboot, θα το κάνει κάπου. Αλλά αυτό εμφανίστηκε εκεί πέρα. Δηλαδή εννοείται ότι όταν κάτι κάνουμε δοκιμές πρέπει να είμαστε 1000% σίγουροι ότι ούτε ένα reboot δεν είναι τυχαίο. Αυτοί έτσι λέγανε ότι ήταν κάποιο hardware glitch, δεν πειράζει, πάμε να κάνουμε τα σημαντικά τώρα και όσο το καταλάβει αυτό και τα λοιπά. Και όμως το κατάλαβαν. Λοιπόν, πώς βρέθηκε η λύση, είχαν ένα ακριβώς ίδιο ρέπλικα, ακριβώς το ίδιο όχημα στο εργαστήριό του στη Γη και εκτελούσαν ακριβώς το ίδιο σενάριο. Και παρατήρησαν priority version, δηλαδή παρατήρησαν πότε κολλούσε ο διάβλος. Και κοιτούσαν λοιπόν ότι κολλούσε ο διάβλος και εκείνη τη στιγμή είχαν αποσφαλμάτωση το τι γινόταν και γινόταν στο σύστημα και κατάλαβαν ότι ήταν low priority inversion. Δηλαδή το high priority task δεν εκτελούταν γιατί κάποιος άλλος είχε κατελειμμένο τον πόρο που δεν μπορούσε να προεκχωρηθεί όμως. Ο διάβλος είναι η συσκευή σόδεξο, δεν προεκχωρείται κάποιοι πόροι. Ενώ το CPU προεκχωρείται, ο διάβλος δεν προεκχωρείται. Και αυτό ήταν παραβίαση του μοντέλου προτεραιοτήτων, έπρεπε να λυθεί και κοιτάξτε εδώ πέρα, το low priority είχε κολλημένο το διάβλο, προσπαθούσαν να εκτελεσούν τα άλλα και τελικά δεν γινόταν. Και μόνο όταν απελευθέρωνε τον πόρο το low priority μπορούσε να εκτελεστεί. Δηλαδή όλα τα υψηλότερες προτεραιότητας τάσκη ήταν υπό έλεγχο του low priority task. Και για να το κάνουν αυτό, άλλαξαν μια boolean παράμετρο κατά πόσο το priority inheritance πρέπει να ενεργοποιηθεί. Τι σημαίνει priority inheritance? Σημαίνει ότι αν
εγώ θελήσω ένα διάπλο και έχω χαμηλή προτεραιότητα, τότε κάνω κληρονομώ το inheritance της προτεραιότητας του πόρου, δηλαδή υψηλής προτεραιότητας. Δηλαδή, το low priority κληρονομούσε την υψηλή προτεραιότητα για όσο έχει τον διάβλο και μετά την άφηνε και ξενιώντα χαμηλή προτεραιότητα. Άρα, ήταν μία παράμετρος που δεν είχαν ενεργοποιήσει κάποιοι. Γι' αυτό πολύ, πολύ σημαντικό είναι όταν έχουμε ένα λειτουργικό σύστημα, όπως είπα το FreeRTOS, να ξέρουμε ακριβώς τι κάνει κάθε παράμετρος και αν θα την ενεργοποιήσουμε ή όχι. Γιατί είδατε τι σημαντικό πρόβλημα είχε. Βέβαια, ευτυχώς δεν καταστράφηκε κάτι, δεν έγινε κάποια έκρηξη, όπως στα δύο προηγούμενα παραδείγματα που σας είπα, αλλά τούτη ήταν κάτι που σίγουρα άφησε ξάγρυπνο πολύ κόσμο μέχρι να το διορθώσει. Το διόρθωσαν λοιπόν, ξανακάνανε compile αυτό και τελικά τι έγινε, το στείλανε. Over the air upgrade, που σας είπα, με τη χρήση του τυπικού συστήματος μπορούμε να στείλουμε upgrade over the air, φανταστείτε να κάνουμε over the space upgrade. OTSA δηλαδή, over the space upgrade. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο όρος, πάντως θα το λέω εγώ. Δηλαδή ενημέρωση μέσω του διαστήματος. Και το στείλανε στον Άρη, ήρθε το καινούργιο firmware, έγινε update και λύθηκε το πρόβλημα. Και αυτό περιγράφεται σε αυτό το priority version, έχει περιγραφεί από παλιά βέβαια, σε αυτό το άρθρο, αλλά σαν πρόβλημα ήταν πολύ ενδιαφέρον πως γενικά το βρήκανε, το λύσανε, το διορθώσανε. Να συνεχίσουμε λοιπόν με αυτό, priority version, πολύ σημαντικό πρόβλημα στα ενσωματωμένα συστήματα και γενικότερα στα άλλα συστήματα, αλλά τα ενσωματωμένα επειδή συνήθως όταν το κάνουμε deploy δεν έχουμε και πρόσβαση μετά, δηλαδή στο ψήνα μεσονάρι. Τι θα κάνουμε, καταλάβετε, δηλαδή τα ενσωματωμένα συστήματα έχουν πολύ μεγαλύτερη σημαντικότητα αυτά τα σφάλματα από ό,τι σε development στο κλασικό υπολογιστή σπίτι μας. Είπαμε λοιπόν για το priority inheritance. Το τέταρτο είναι το deadlocks, όπου είναι τα διέξοδα. Ξαφνικά λέει κολλάνε όλα, δεν μπορεί να εκτελεστεί τίποτα και δεν υπάρχει high priority. Και αυτό γίνεται, θυμάστε, είχαμε μιλήσει στα λειτουργικά συστήματα για τα διέξοδα, πώς τα ανοιχνεύουμε, τι μπορούμε να κάνουμε για αυτά. Και αυτό γίνεται αν ένα task θέλει έναν πόρο α και περιμένει το β, ενώ ένα άλλο task έχει το πόρο β και περιμένει τον πόρο α. Και μπλοκάρει ο ένας το άλλο. Ίσως κάποιο time out θα μπορείς να το λύσει, αλλά γενικότερα υπάρχει πρόβλημα. Βλέπετε εδώ ότι λαμβάνει έναν πόρο, κάποιος άλλος με υψηλότερη προτεραιότητα θέλει τον άλλον πόρο και γενικά γίνεται να μπαίνουν τους πόρους. Πρέπει λίγο να υπάρχει καλύτερος έλεγχος, προκειμένου να διορθωθεί. Πρέπει να αναγνωρίζετε τα deadlocks και σας είχα πει στα λειτουργικά συστήματα με τα γραφήματα απόκτησης και χρήσης των πόρων, πώς μπορούμε να καταλάβουμε αν υπάρχει πρόβλημα. Και το τελευταίο, το 5, memory leaks, δηλαδή χάνουμε μνήμη. Τα memory leaks τα συναντάμε όταν έχουμε δυναμική μνήμη. Και όταν έχουμε δυναμική μνήμη, το κάνουμε μάλλον, για παράδειγμα. Dynamic memory allocation δεν προτείνεται για τα ενσωματωμένα συστήματα. Δηλαδή το να χρησιμοποιούμε malloc και free δεν είναι καλή τεχνική στα λειτουργικά ενσωματωμένα συστήματα, γιατί πολλές φορές χάνουμε τη μνήμη σιγά σιγά και ύστερα έχει από κάποιο καιρό, από κάποιες μέρες εκτέλεση, κολλάει το σύστημα. Και αυτό έχει συνέπεια να θέλει reboot. Βλέπετε εδώ, υπάρχει long run nature, επειδή τα ενσωματωμένα συστήματα εκτελούνται για μεγάλα χρονικά διαστήματα, σε συνδυασμό με τις ενδυνάμει καταστροφικές συνέπειες μιας αποτυχίας του ενσωματωμένου συστήματος, είναι πάρα πολύ σημαντικό να αναγνωρίζονται και να διορθώνονται όλες αυτές οι προβληματικές συμπροσφορές μνήμης. Γι' αυτό μη χρησιμοποιείτε λέει dynamic memory, αλλά αν χρησιμοποιείτε, προσπαθήσαν να κάνετε identify και επιθυμίζω στα λειτουργικά συστήματα που υπάρχει ένα φυλάδι μέσα από τις εταιρείες άσκησης που εκτελούμε ένα εργαλείο που μας λέει αν η εφαρμογή μας έχει memory leaks ή όχι. Εδώ βέβαια προτείνω το Trace Analyzer για να το δει κάποιος. Και αυτό βέβαια έλεγε, μας είπαν τα πέντε λάδι και ασφαλώς αυτή η εταιρεία θα το κάνει αυτό για να πλασάρει το προϊόν της που είναι το RTOS Trace Visualization, το οποίο μπορεί κάποιος
να κατεβάσει δωρεάν για περιορισμένη διάρκεια, να δει την εφαρμογή των συμμετωμένων συστήματα, αν έχει κάποια από αυτά τα προβλήματα. Αλλά εντούτοις, εγώ σημείωσα αυτά τα 5 λάθη που μπορούμε και με άλλα εργαλεία να το δούμε, εργαλεία ελευθερού λογισμικού. Φτάσαμε λοιπόν 2:31 και ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη διάλεξη θεωρίας για να μεταβούμε σιγά σιγά προς το εργαστήριο. Και θυμίζω, θα δούμε Cloud, Raspberry, Google Cloud, θα χρειαστεί να συνδεθείτε. Και σε αυτό το σημείο θα κάνουμε το διάλειμμα. Διάλειμμα 10 λεπτών, θα επιστρέψουμε και 42.